Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πλησίων των 630 ευρώ αναμένεται να κλειδώσει ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός που θα ισχύσει από τον Φεβρουάριο και θα επηρεάσει θετικά τις αποδοχές περίπου 400.000 μισθωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Σοφών προτείνει στο πόρισμα που παρέδωσε στην Υπουργό Εργασίας αύξηση 5 έως 10% στον κατώτατο μισθό, δηλαδή αύξηση από περίπου 29 έως 58 ευρώ. Μαζί με τον κατώτατο μισθό θα αυξηθούν και 10 επιδόματα και παροχές που συνδέονται με αυτόν. Το φακελάκι φαίνεται ότι είναι το μόνο σίγουρο χαρτί στο χρηματιστήριο της υγείας, αφού οι άτυπες συναλλαγές συμβαίνουν καθημερινά στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και τα ποσά αυτά αποτελούν έως και το 13,5% της συνολικής δαπάνης στον τομέα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παλαιότερη έρευνα τώρα είχε δείξει ότι ξοδεύουμε ως λαός περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για υπηρεσίες υγείας. Η συνολική παραοικονομία στον υγειονομικό τομέα αγγίζει το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό σχεδόν ίσο με την ετήσια δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το κοινωνικό μέρισμα του 2018 έλαβαν συνολικά πάνω από 1.600.000 νοικοκυριά, ενώ το ποσό που καταβλήθηκε ξεπέρασε τα 760 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το Υπουργείο ξεκαθάρισε πως η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει πάλι από την 5η 17 Ιανουαρίου έως και την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου για κατηγορίες δικαιούχων οι οποίοι είχαν εγκεκριμένη αίτηση αλλά δεν προχώρησε η πίστοση του μερίσματος. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα κυμαίνει σε 625,17 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,15% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.